Η χαλάρωση των μέτρων στα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης έχει συμβάλει θετικά στην αύξηση της κίνησης των καταστημάτων. Ωστόσο, όπως δηλώνει στην κάμερα του Ένα Τσάνελ, ο πρόεδρος Καφεστιθόπολων Καβάλας, κ. Γιώργος Βαφίδης, η κανονικότητα για τον δικό τους κλάδο δεν έχει έρθει ακόμα. Κοιτάξτε, όσο χαλαρώνουν τα μέτρα στον κλάδο μας, τόσο θα βελτιώνεται η κατάσταση. Αυτό είναι λογικό. Το τελευταίο μέτρο το οποίο απέσυρε η κεντρική διοίκηση ήταν των ορθίων πελατών στους εσωτερικούς χώρους. Σίγουρα βοήθησε, ειδικά κάποια καταστήματα τα οποία είναι πιο κοντά στο θέμα της διασκέδασης, που το πλήθος, ας πούμε, του κοινού του συνηθίζει να είναι όρθιο μέσα σε αυτούς τους χώρους. Στο παρελθόν θυμόσαστε ότι είχαμε την απελευθέρωση της μουσικής, πάρα πολύ βασικό, και το, εκτός από την μουσική που απελευθερώθηκε, είχαμε και το ωράριο, που και αυτό έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Τώρα, όσο περνάει ο καιρός, όσο θα βελτιώνεται και η κατάσταση του καιρού, καιρικές συνθήκες, πιστεύω θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο τον κλάδο μας. Τα κέντρα διασκέδασης που είναι και λίγα στη δική μας την δημοτική ενότητα, σίγουρα και αυτά τώρα, τόσο με τη μουσική όσο και με τους όρθιους πελάτες, βελτιώνεται η κατάσταση και σε αυτά. Βέβαια, εντάξει, η κανονικότητα ακόμα δεν έχει έρθει, εξακολουθεί να προβληματίζεται ο κλάδος. Η κανονικότητα θα έρθει όταν στους εσωτερικούς χώρους θα επιτρέπονται πλέον και ανεμβολίαστοι και όχι μόνο στους εξωτερικούς μεράπη. Βέβαια, αυτό θεωρώ ότι δεν πρόκειται να το δούμε. Η απελευθέρωση θα έρθει σίγουρα με τη βελτίωση του καιρού, όταν πλέον οι εσωτερικοί χώροι θα είναι στην κυριολεξία περίτη. Όλος ο κόσμος θα συνοστίζεται και θα συγκροτίζεται στους εξωτερικούς χώρους. Ακόμα πιο αυξημένη, ωστόσο, ήταν η κίνηση στα καταστήματα της εστίασης την ημέρα της Τσιγκνοπέμπ. Όμως σε καμία περίπτωση οι εικόνες δεν θύμιζαν χρόνια προ-κορονοϊού. Σε αυτό όμως ίσως συνέβαλε και η ψυχολογία των πολιτών, η οποία επηρεάστηκε από τις εξελίξεις της Ουκρανίας. Χθες όντως ήταν μια καλή ημέρα, ένα καλό απογευματόβραδο θα έλεγα για τον κλάδο της εστίασης, κυρίως για τα καταστήματα, τα εστιατόρια, τις ψυσταρικές κτλ. Κινήθηκαν βέβαια και τα καφέ και τα μπαρ, βέβαια όχι όπως τα προηγούμενα χρόνια. Δειλά-δειλά κάποιοι συνάδελφοι τολμήσαν να κάνουν έτσι κάποιες θεματικές βραδιές, αλλά θεωρώ ότι πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε και το γεγονός αυτό που προαναφέρατε της πολεμικής σύραξης στην Ουκρανία. Σίγουρα επηρεάζει την ψυχολογία, σίγουρα ο Έλληνας και όχι μόνο ο Έλληνας, ο κάθε πολίτης όλου του πλανήτη προβληματίζεται, μπαίνει στη διαδικασία και βλέπει λίγο από μια διαφορετική σκοπιά τα γεγονότα. Εμείς ως Έλληνες αντιμετωπίσαμε την οικονομική κρίση, η οποία υφίσταται, δεν έχει τελειώσει. Αντιμετωπίσαμε όλοι οι φίλοι την κρίση την υγειονομική. Το τελευταίο χρονικό διάστημα βιώνουμε την ενεργειακή, τώρα προέκυψε και αυτό. Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει γρήγορα. Είναι κρίμα για τους δύο λαούς να έχουν απώλειες τόσο σε έμψυχο υλικό. Και σίγουρα πρέπει να τελειώσει, γιατί σίγουρα θα επηρεάσει και τον τουρισμό στην περιοχή μας. Είναι κάτι το οποίο άρχισε να προβληματίζει ήδη τους ανθρώπους του κλάδου. Την ίδια ώρα, η χαλάρωση των μέτρων τις ημέρες των καρναβαλιών με τις καρναβαλικές εκδηλώσεις ανησυχούν τους ειδικούς, οι οποίοι τονίζουν ότι η πανδημία είναι ακόμα δίπλα μας. Θα πρέπει οι πολίτες να κάνουν λίγο ακόμα υπομονή, να αποφεύγουν τους συνωστισμούς και να τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας. Οι κλίνες που έχουν καταληφθεί από ασθενείς με COVID στις ΜΕΘ και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία αρχίζουν και μειώνονται σταθερά, βέβαια αργά. Πιστεύετε ότι τώρα με τις καναβαλικές εκδηλώσεις θα δούμε νέο κύμα, γιατί αυτό το ακούσαμε από πλευρά συναδέλφων σας? Προφανώς, αναμενόμενο. Ό,τι αυξάνει την κινητικότητα και τις συναθρήσεις θα αυξήσει και την οσιρότητα. Ελπίζω βέβαια να μιλάμε για εμβολιασμένους, για ανθρώπους που έχουν ήδη νοσήσει και θα είναι πιο ελαφριά. Τώρα, αν αυτοί οι άνθρωποι μεταφέρουν σαν εμβολία στο σπίτι ηλικιωμένους, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι. Αλλά ξαναλέω ότι μετά από τόσο καιρό πανδημίας, τα βασικά πρέπει να τα γνωρίζουμε. Χαζόμαστε και δεν λέμε ότι τελειώσαμε, παρατάμε τα πάντα, καταλύουν κάθε μέτρο και βγαίνουμε έξω να ξεχυθούμε όπως πριν 3 χρόνια. Σίγουρα ισχύουν ακόμα τα μέτρα που ισχύουν. Ισχύει η μάσκα στους εξωτερικούς χώρους και βέβαια για οποιαδήποτε συγκέντρωση γίνεται απαιτείται να τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις περί εμβολιασμένων,
ανθρώπων που φέρουν τεστ κλπ. Κανείς δεν μπορεί μετά από τέτοια ψυχολογική φόρτιση να απαγορεύσει την συγκέντρωση ανθρώπων σε καταστήματα, εστιατόρια, όπως έγινε για παράδειγμα χθες που ήταν Συκνοπέμπτη. Σωστά. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε και λέμε ότι θα πρέπει να μην γίνει αυτό που γινόταν πριν 3 χρόνια που ελεύθερα υπερβάλαμε με όλους τους τρόπους, μια που οι ημέρες των αποκριών το επέβαλαν. Αυτό ας ελπίσουμε ότι θα το κάνουμε από τον χρόνο και φέτος θα πρέπει να αφήσουμε τουλάχιστον τα παιδιά να χαρούν αυτό το έθιμο μέχρι ένα σημείο, προσέχοντας οι μεγάλοι και τηρώντας τα μέτρα.